Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδη Δημήτρη και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τι ακολουθίε μερικών αθρησμάτων και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με τι σειρέ πραγματικών αριθμών. Έστω 1 μία ακολουθία πραγματικών αριθμών. Χρησιμοποιώντα την Α1 ορίζουμε μία νέα ακολουθία SN, την οποία και ονομάζουμε ακολουθία μερικών αθρησμάτων. Οι όροι τη SN προκύπτουν από του όρου τη α1 ω εξή ο πρώτο όρο, ο S1, είναι ίδιο με τον πρώτο όρο τη Α1, με τον Α1. Ο όρο S2 είναι το άθροισμα του Α1 με το Α2. Ο όρο S3 είναι το άθροισμα του Α1 με το Α2 με το Α3 και ούτω καθεξής, όπου μπορούμε να γράψουμε τον γενικό όρο τη SN, που θα είναι το άθροισμα του Α1 με το Α2 με το Α3, μέχρι και τα λοιπά να φτάσουμε στο Α1. Ορισμός τώρα. Ονομάζουμε σειρά α1 και συμβολίζουμε με σίγμα α1 από τον ίσον 1 μέχρι το άπειρο το άπειρο άθροισμα των όρων της ακολουθίας α1. Δηλαδή, ουσιαστικά μία σειρά είναι το άθροισμα α1 συν α2 συν α3 συν μέχρι και θεωρητικά το αλφα άπειρο. Δηλαδή, δεν θα σταματήσει ποτέ να αθροίζει. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως αν χρησιμοποιήσουμε την ακολουθία μερικών αθροισμάτων sn της α μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά η σειρά α1 -Ε είναι το όριο της ακολουθίας μερικών αθροισμάτων, καθώς το n τίνει στο άπειρο. Δηλαδή, η σειρά α1 -Ε είναι το λιμ της sn, καθώς το n τίνει στο άπειρο. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσει ή στη σελίδα μου στο facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.